15 με τις 21 Απριλίου και έχει ως θέμα το αρχαιολογία και οθόνη. Η αρχαιολογία συνδέεται με την κινηματογράφο πώς. Έχουμε πάρα πολλές ιστορικές ταινίες, οι οποίες έχουν ως σκηνικό αρχαιολογικούς χώρους. Να θυμηθώ από παλιά, από τις ταινίες της Τηλεκτρικά, έχουμε Μπεν Χουρ, Κλεοπάτρα, αλλά εκτός από σκηνικό, έχουμε την αρχαιολογία, έχουμε και ταινίες με πρωταγωνιστές αρχαιολόγους φυσικά, η Ινδιάνα Τζόουνς, όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια στενή σύνδεση. Τώρα τι θα κάνουμε σήμερα. Εγώ βασικά θέλω να πω ότι είμαστε η πρώτη εφορία που ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο και την αρχαιολογία. Είναι από το 2011. Ήμασταν η πρώτη εφορία που είχαμε φέρει αρχαιολογικές ταινίες. Μόνο στην Αθήνα γινόταν ένα αρχαιολογικό φεστιβάλ και ήμασταν οι πρώτοι που το 2011 φέραμε ταινίες αρχαιολογικού περιεχομένου. Είχαμε κάνει ένα διήμερο φεστιβάλ, το οποίο ελπίζουμε κάποια στιγμή να το επαναλάβουμε, γιατί αρέσει πολύ στον κόσμο. Οπότε είχαμε και την πρωτοβουλία λοιπόν. Σήμερα θα δούμε τρεις ταινίες με αρχαιολογικό περιεχόμενο. Μία ταινία είναι το Τωράκι, είναι μία ταινία του σκηνοθέτη Κουτσάφτη. Αυτός έχει κάνει πάρα πολλές ταινίες, έχει ένα πολύ ιδιότυπο στυλ, από πολύ αναγνωρίσιμο κινηματογραφικά. Έχει κάνει το Αρκαδία Χέρι, Αγέλα στο Σπέτρο, είναι πολύ γνωστός. Σε αυτή την ταινία, μικρού μήκους, μας μιλάει για την ανέβρεση μιας χάλκινης πανοπλίας μικυλαϊκής. Είναι μοναδικό έγκλημα, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο στον Αιγαϊκό χώρο. Και μας δείχνει ακριβώς πώς η ανέβρεση αυτού του ευρήματος έχει αντίκτυπο διαχρονικά στην τοπική κοινωνία. Η δεύτερη ταινία, η οποία επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, είναι ένα animation, οπότε θα αρέσει πάρα πολύ σε μικρούς και μεγάλους. Είναι του κυρίου Διδυμιώτη, του σκηνοθέτη, σε συνεργασία με την εφορία Πειραιός Κινήσεων. Είναι ο Λέων των Κυθήνων, μια πολύ ωραία ιστορία όπου αφηγείται, εμφανίζεται ο Λέων, ένα λιοντάρι, το οποίο αρχίζει και μας δείχνει πώς το κατασκευάζουν. Είναι ένα άγαλμα ουσιαστικά και μας δείχνει την ιστορία, μιλάει σε πρώτο πρόσωπο το λιοντάρι και μας δείχνει από την κατασκευή του πώς έγινε η απαγωγή του από τους Ναζί, πώς παρέμεινε στο Βερολίνο και στο τέλος επέστρεψε κάποια στιγμή στην Αθήνα και στην πατρίδα του. Και η τρίτη ταινία που νομίζω ότι ενδιαφέρει εδώ πέρα το περισσότερο κόσμο είναι μια ταινία που κάναμε εδώ πέρα μάλλον σε συνεργασία με τον Αριστοτέλη, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ιδιαίτερα τη σκηνοθέτηδά μας, την Νικολέτα, την Αντωνίου, λοιπόν. Σε συνεργασία λοιπόν τους πλησιάσαμε και δέχτηκαν πάρα πολύ, με πάρα πολύ χαρά να κάνουμε αυτή την ταινία και παρόλο τις δύσκολες συνθήκες που έχουμε τα εξωτερικά γυρίσματα, πήγαμε λοιπόν στον αρχαιολογικό χώρο το Πετρό, ήμασταν και πολύ τυχεροί, είχε πολύ καλό, πολύ καλό καιρό και μπορέσαμε και κάναμε το γύρισμα πολύ γρήγορα με τη μία. Αυτό ήταν κατόρθωμα νομίζω. Οπότε θα δείτε πώς είναι μια χειροποίητη ταινία, γιατί αυτό είναι νομίζω ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο. Είναι κάτι το οποίο φτιάχνεται από την τοπική κοινωνία και αφορά τον αρχαιολογικό χώρο. Θέλουμε να κάνουμε αυτή την σύνδεση, που είναι πολύ σημαντική για μας. Οπότε αυτά ήθελα να σας πω. Ας μιλήσει λίγο και η προϊσταμένη μας, θα κάνει ένα χαιρετισμό. Καλά, ναι. Εγώ περισσότερο καλησπέρα καταρχήν. Καλώς ήρθατε και σε μένα. Χαιρόμαστε πολύ πάλι που έχουμε το διάστημα. Ήθελα να πω δύο λόγια μόνο σχετικά με αυτόν τον θεσμό τη εβδομάδα δράση που αποσκοπεί στην προβολή του έργου τη εκλογική υπηρεσία. Διοργανώνονται δράσει εδώ και 6 χρόνια, η 6η χρονιά και έχει θέμα η πρώτη χρονιά αρχαιολογία στην Οθόνη. Είναι γνωστό ότι ο κινηματογράφο του ιδίου στο πόλεμο θα πρέπει να σχεδιάσει τι ταινίε, τι ιστορίε τη Αγγλία και των ηρωικών κατορθωμάτων, ιδίω των Ελλήνων. Έτσι, αναφέρουν συχνά στην ελληνική ιστορία και την μυθολογία, προκειμένου να αντλήσουν θέματα για τι γεμάτε δράσει και τα παραγωγέ. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν γυριστεί περισσότερε από 100 ταινίε για τον κινηματογράφο και την ελληνική με θέματα από την αρχαία Ελλάδα. Από τις ιστορικές ταινίες, τις παλιές ιστορικές ταινίες του κέντρου της Ιταλικής κινηματογραφικής παραγωγής, από αρχαιολογικά ντοκιμαντέρ, ως τις κινηματογραφήσεις ταινιών και διαφημιστικών σε χώρους αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Πολιτισμού, η αρχαιολογική κόρη και τα μνημεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την έθνη τέχνη ήδη από τις επαρχές της. Η πρώτη αναφορά στην αρχαία Ελλάδα γίνεται το 1905.
σε μια μικρούλα που είχε σβοβή ταινία του Γάλλου Ζόρτ Μιλιές, το νησί της Καλυψούς, ο Οδυσσέας και ο Γίγαντας Πολύφημος. Από τότε το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο, κατά περιόδους μάλιστα γίνεται ιδιαίτερα άλλο το σκηνικό και άλλο το θέμα, η αρχαιότητα και ο Οδυσσέας μας αποτελούν αγαπημένα μοτίβα των μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών. Είναι ιδιαίτερη θέση, όπως είπε και η ποινή, και κατέχει ο αρχαιολόγος, είτε ως πρωταγωνιστής ταινιών διπλασίας, είτε ως ο ειδικός, ο επιστήμονας, ο ειδικός επιστήμονας στα ιστορικά και αρχαιολογικά ντοκιμαντέρ. Έτσι, ο διάλογος μεταξύ του κινηματογράφου και της αρχαιολογίας είναι διαρκής και δυναμικός, καθώς το περιεχόμενο των ταινιών μεταβάλλεται και ποικίλει ανάλογα με τις εξελίξεις, κυρίως στον κινηματογράφο, αλλά κάποιες φορές ανάλογα με τις εξελίξεις στην αρχαιολογική έρευνα. Καλησπέρα και από μένα. Ένα μικρό χαιρετισμό από μέρους της Δημοτικής Αρχής της Φλόρινας, από μέρους του Δημάρχου του κ. Δεσκόπουλου και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου. Να σας συγχαρούμε που ανοίγεται το υπέροχο αρχαιολογικό μας μουσείο, που είναι ένα κόσμο πραγματικό, έτσι χάρη στις φροντίδες σας και στον ζήλο και στις προσπάθειες που καταβάλλετε διαρκώς. Εξαιρετικό χώρο που και μόνο το ότι βρισκόμαστε εδώ μέσα είναι ένα μάθημα, ένα βάθος στην ιστορία και ακόμα περισσότερο είναι σήμερα και οι οικογένειες, η μικρά παιδιά, συνδέσαμε με τους φοιτητές και έχει σημαντική εμπειρία. Να σας συγχαρούμε γι' αυτό και η θεματική είναι εξαιρετικά σημαντική. Βέβαια, πάντα εμείς θα βλέπουμε μια ταινία που έχει αναφορά στην αρχαιότητα, σχετίζουμε την ιστορία που ξέρουμε, θα κάνουμε. Αλλά αυτά είναι μια άλλη. Ναι, μια άλλη συνάντηση σε αντικείμενο. Και συγχαρητήρια, καλή επιτυχία και ευχαριστούμε για την προσφορά σας στην κοινωνία και την ανάπτυξη της τοπικής μας ιστορίας και της γενικά της αρχαιότητας και της του πνεύματος που διέβη όλα αυτά τα πολιτισμικά θαύματα που έχουμε γύρω μας. Πήγε, χτύπησε την καμπάνα, θυμάμαι τότε,
μαζεύτηκε σχεδόν με όλο το χωριό, γυναικόπαιδα, γριές, γέροι και έμειναν και αυτοί να πούμε χαρούμενοι και έκπληκτοι από αυτά που είδαν. Μέχρι που το σβήσαμε στο βλέμμα το βράδυ, πανηγυρίζοντας την επιτυχία αυτή των αρχαιολόγων. Άλλαξε για μια
μια ακόμα φορά τη ζωή μου. Αυτό εδώ είναι μια καθήκη. Για να το δώσω μέσα αγία, προκειμένου να καθηκιάσω να δουλέψω το μέλλοντα, είτε το τρόφιμο είτε το κρασί. Λοιπόν, παιδιά, σας άρεσε η βόλτα στον πόλεμο. Ναι! Αλλά πρέπει να γυρίσουμε πίσω, γιατί θα στάλετε σε αυτιά. Εντάξει, λοιπόν, ας κλείσουμε τώρα όλη τα βάθη και ας γυρίσουμε πίσω. Καλό εργαλείο μας. Δεν θα ξαναβρεθείτε τα τόσο μουσείο. Ούτε εδώ, στο δεύτερο γυμνάσιο της πόλης μας και συνεργάζομαι με το παιδικό εργαστήριο κινηματογράφου του φιλοεκπαιδευτικού συλλόγου Φλόρινος ο Αριστοτέλης στα πλαίσια της πραγματοποίησης της πρακτικής μου άσκησης για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών μου σπουδών στη δημιουργική γραφή του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Πληροφορήθηκα λοιπόν για τη λειτουργία δεύτερος χρόνος πια του κινηματογραφικού εργαστηρίου του Αριστοτέλη με υπεύθυνη την κυρία Νικολέτα Αντωνίου, απόφυτο της Σχολής Κινηματογράφου του ΑΠΙΘΗ, η οποία ομολογώ που με πολύ διάθεση, διαπίστωσα και όρεξη και κυρίως πολύ αγάπη για το αντικείμενό της, έχει συγκεντρώσει γύρω της μία ομάδα παιδιών διαφορετικών ηλικιών, όπως είδατε στην ταινία, που μιλούν, μαθαίνουν και γενικότερα συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις του κινηματογραφικού εργαστηρίου και στην παραγωγή ταινιών μικρού ή μεγαλύτερου μήκους. Στο πλαίσιο λοιπόν της εβδομάδας δράσης για την προβολή του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας της Φλόρινας με θέμα αρχαιολογία στην οθόνη, το κινηματογραφικό εργαστήριο του Αριστοτέλη ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση συνεργασίας της εφορίας αρχαιοτήτων Φλόρινας για την πραγματοποίηση αυτής της μικρού μήκους ταινίας που μόλις είδαμε με τίτλο «Μια μέρα στο παρελθόν» σε σενάριο και σκηνοθεσία της Νικολέτας Αντωνίου και πρωταγωνιστές τα παιδιά του κινηματογραφικού εργαστηρίου και την φοιτήτρια του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Ασπρίδου Νίκη. Βέβαια, εδώ αξίζει να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στους γονείς που συνδράμουν, βοηθούν και συμπαραστέκονται με κάθε τρόπο στις δράσεις του κινηματογραφικού εργαστηρίου. Θα ήθελα λοιπόν να σας μεταφέρω την εμπειρία μου από τη συμμετοχή μου σε αυτό το εγχείρημα και ομολογώ πως ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όσο και πρωτόγνωρη. Διαπίστωσα πόσο όμορφα και δημιουργικά συνεργάστηκαν τα παιδιά υπό την καθοδήγηση της υπεύθυνου της Νικολέτας. Τους δόθηκε η δυνατότητα να επισκεφτούν έναν άγνωστο σε αυτά αρχαιολογικό χώρο όπως είναι η αρχαία πόλη των Πετρών και με απλό και παιγνιώδη τρόπο να γνωρίσουν έναν τόπο πολιτισμού και μνήμης. Επίσης, ως εκπαιδευτικός, παρατήρησα πως η μάθηση μέσω της ενσωμάτωσης ψυχαγωγικών στοιχείων επεκτείνεται έξω από τα όρια της τυπικής διδασκαλίας που συντελείται στο σχολείο. Οι χώροι με πολιτισμικό περιεχόμενο και ενδιαφέρον διαπίστωσα πως μπορούν να αποτελέσουν ένα εναλλακτικό περιβάλλον μάθησης που παρέχει ερεθίσματα για τη συνεχή καλλιέργεια των παιδιών και δίνουν όχι μόνο γνώσεις, αλλά και ευκαιρίες να προσεγγίσουν και να γνωρίσουν τον τόπο τους, να κατανοήσουν την πολιτισμική κληρονομιά τους, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν. Με τέτοιου είδους λοιπόν εμπειρία αυτογνωσίας και δημιουργικότητας, κλείνω αυτή την μικρή μου παρουσίαση. Ευχαριστώ θερμά για όλο αυτό το σύντομο ταξίδι στο παρελθόν με αυτή τη μικρή μήκους ταινία. Ευχαριστώ επίσης για την ευκαιρία συμμετοχή σε όλη αυτή την προσπάθεια και εύχομαι και στην υπηρεσία αρχαιοτήτων της πόλης μας αλλά και στο κινηματογραφικό εργαστήριο του Αριστοτέλη έτσι να έχουμε μια πορεία δημιουργίας πετυχημένη αλλά και συνεργασίας και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μπουζάνης, μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αριστοτέλη. Αγαπητά παιδιά, κυρίες και κύριοι, η τοπική εφορία αρχαιοτήτων Φλόρινας καταβάλει αξιόλογη και σημαντική προσπάθεια στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μας. Δράση που αξίζει να γίνει ευρέως γνωστή, ένα έργο τεράστιο σε πλούσια σημασία που διευρύνει τη γνώση του παρελθόντος, αλλάζοντας το αυτοαρέσκειο. Η σκαπάνη του αρχαιολόγου φέρει στην επιφάνεια αντικείμενα που μας αποκαλύπτουν μυστικά του παρελθόντος. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρξει συναρπαστικότερο βίωμα για τον ανασκαπέ αρχαιολόγο από εκείνη τη στιγμή που θα φέρει στο φως ευρήματα που χρόνια πολλά βρίσκουν αθαμμένα στον χώρο, αποκαλύπτοντας μυστικά και ιστορίες για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων στην αρχαία εποχή. Η αρχαιολογική χώρη και τα μνημεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και με την 7η τέχνη, όπως προείπαν οι κυρίες νωρίτερα, οι προϊσταμένοι του ΣΥΜ. Και είτε ως σκηνικά για τους μεγάλους σκηνοθέτες, είτε ως θέμα στις ταινίες τους. Η σχέση αυτή είναι διαχρονική. Τύχη αγαθή, όπως μια πρόσμενη ανακάλυψη, έφερε τη συνεργασία της εφορίας αρχαιοτήτων Φλόρινας και τον φιλεκτηρικό σύλλογο Αριστοτέλη με το κινηματογραφικό εργαστήρι, με την υπεύθυνη την κυρία Νικολέτα Αντωνίου. Το σύλλογο, θα πω και λίγα λόγια για το σύλλογό μας, που ιδρύθηκε το 41, γνωστό σε όλους πιστεύω στην κοινότητα. Κάτω από δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και κάτω από τριπλή κατοχή την περίοδο εκείνη το 41, όταν ιδρύθηκε, αποτέλεσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε η ανάγκη των φλωρινιωτών για αντίσταση και επιβίωση. Συνεχίζει ο σύλλογος αδιάλειπτα την κοινωνική και πολιτιστική προσφορά του εδώ και 78 χρόνια, μέσα στο οποίο ταυτίστηκε και η τοπική κοινωνία και η ιστορία της. Στόχος του Συλλόγου μας είναι η διατήρηση και ενίσχυση του πνευματικού επίπεδου της περιοχής της Φλόρινας με την επιτέλεση ποιοτικού πολιτιστικού έργου. Η επαφή με το παρελθόν πλησιάζει στα σύγχρονα δεδομένα και έτσι μας δίνεται ευκαιρία να δούμε την καλλιτεχνική ικανότητα της κυρίας Αντωνίου, που με τους ελλανδούχους μαθητές της επιτυγχάνει θαυμαστά αποτελέσματα. Εκπροσωπώντας το Διοικητικό Συμβούλιο του Αριστοτέλη, εκφράζοντας τα συγχαρητήρια στην διδάκτορα αρχαιολογίας, μουσεολόγο της εφορίας αρχαιοτήτων Φλόρινας, την κυρία Νόμη Ερμηνίκη, για την προσοχή της αυτή και δεσμευόμαστε για περαιτέρω συνεργασία. Σας ευχαριστώ.